Κυρία Ζωζό Λιδωρίκη, γεια σας. Είστε η επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, το οποίο φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής και με αυτή την αφορμή διοργανώνει μία εκδήλωση, μάλλον ένα τρίμερο εκδηλώσεων διαδικτυακά, εκνεώμενο από την Αμερικανική Επανάσταση, από την Ελληνική Επανάσταση ασφαλώς. Και θα ήθελα και τα 200 χρόνια που συμπληρώθηκαν πέρσι και θα ήθελα σας παρακαλώ να μου κάνετε έτσι μία εισαγωγή και μία επισκόπηση αυτού του τριημέρου. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, θέλω να πω και το ευχαριστούμε, είναι το μόνο επιμελητήριο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει τον πολιτισμό. Διότι όλα τα επιμελητήρια είναι εμπορικά, επιχειρηματικά, δεν ασχολούνται ειδικά με. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Πώς περνάμε από το εμπόριο που είναι, ας πούμε, το βασικό αντικείμενο του επιμελητηρίου στον πολιτισμό και την ιστορία. Θα σας πω, δηλαδή, πώς γεννήθηκε και η Επιτροπή Πολιτισμού του επιμελητηρίου. Εγώ είμαι υπεύθυνη και πρόεδρος, τέλος πάντων δεν μου αρέσει η λέξη πρόεδρος, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Διεθνής Σχέσης Πολιτισμού, η οποία ασχολείται με τον πολιτισμό. Πριν μερικά χρόνια, λοιπόν, κάναμε την πρόταση στον τότε πρόεδρο του Επιμελητηρίου, στον κύριο Γραμματίδη, να μπει ο πολιτισμός και στο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο το ελληνοαμερικανικό είναι διμερές επιμελητήριο. Κανένα διμερές επιμελητήριο δεν έχει πολιτισμό, αλλά ούτε και τα ελληνικά επιμελητήρια δεν έχουν πολιτισμό. Και όταν του εξήγησα δηλαδή ότι πιστεύω ότι το πολιτιστικό προϊόν της Ελλάδας είναι το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν που μπορεί να βγάλει στο εξωτερικό. Είναι το brand name της Ελλάδας, από μόνο του, ο πολιτισμός. Και ότι θα ήταν πάρα πολύ σωστό να συμβαδίσει με την επιχειρηματικότητα. Το είδε πάρα πολύ θετικά και έτσι προχωρήσαμε, κάνοντας στην αρχή μια-δυο έρευνες πάνω στα θέματα του πολιτισμού. Μετά προχωρήσαμε το 2015 με το πρώτο διεθνές συνέδριο, το Athens Cultural Symposium, στην Αθήνα. Το 2017 επαναλάβαμε πάλι το δεύτερο Athens Cultural Symposium και προχωρήσαμε με σεμινάρια πάνω στον κόσμο του πολιτισμού που να μπορούν να δουν και να καταλάβουν και θέματα φορολογίας, θέματα εργασιακά, διότι αυτά τα θέματα υπάρχουν στο χώρο του πολιτισμού και στους φορείς. Την περασμένη χρονιά, που ήταν η χρονιά των 200 ετών της Επανάστασης, η Επιτροπή Πολιτισμού, η οποία πλέον ήδη από το 2017 διαμορφώθηκε και περιλαμβάνει πολύ σπουδαίους ανθρώπους που δουλεύουν πάνω στον πολιτισμό, είτε είναι εκδότες. Θα κάνουμε μια ονομαστική αναφορά. Ποιοι συνθέτουν αυτή την ομάδα, ποιοι σας πλαισιώνουν σε αυτό το εγχείρημα? Είναι, ας πούμε, από τον εκδοτικό χώρο η κυρία Καραϊτίδη, που είναι των εκδόσεων Εστίας, η κυρία Άννα Πατάκη, που είναι των εκδόσεων Πατάκη, είναι από το Ίδρυμα Κακογιάννη η πρόεδρος και διευθύντρια του Ιδρύματος, η Ξένια Καλβάρα, αλλά και ο οικονομικός διευθυντής, ο Σταύρος Σταυρόπουλος. Είναι από το Ίδρυμα Fulbright η διευθύντρια, η κυρία Ζενέτου. Είναι από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Πάνος Πάνου. Από το χώρο του θεάτρου είναι η Τζένι Ασένη, δραματουργός και σκηνοθέτης. Από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο το ΕΔΟ, το οποίο ανήκει στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, είναι ο διευθυντής ο κ. Τζόνης. Επίσης, περιλαμβάνονται
και ένα-δυο μέλη του επιμελητηρίου, αλλά που ασχολούνται με πολιτισμό, όπως είναι η κυρία Σόφη Μητυλινέου, η οποία είναι από τον Όμιλο Μητυλινέως. Είναι η διευθύντρια στην ΕΙΔΑΠ, η κυρία Νεστορίδη. Νομίζω πως τα πρόσωπα αυτά που αναφέρετε δίνουν τα εχέγγυα για ένα φεστιβάλ υψηλών προδιαγραφών. Είναι από όλους τους πολιτισμού. Είναι η κυρία Βίκη Μαραγκοπούλου, που ήταν γνωστή στο χώρο του χορού. Άλλοτε διευθύντρια του Φεστιβάλ Καλαμάτας. Ψυχή του Φεστιβάλ της Καλαμάτας, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα, τα οποία είναι και από ορισμένα μέσα. Είναι από το El Calcio ο Νίκος Βερβερίδης, ο οποίος όμως είναι και παραγωγός για διάφορα ντοκιμαντέρ. Είναι μια βεντάλια από ανθρώπους που ασχολούνται με όλα τα είδη, ο καθένας το είδος του βέβαια, με όλα τα είδη του πολιτισμού. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή είχε την ιδέα, δηλαδή την ιδέα την είχε ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, έριξε μια ιδέα, ο κύριος Πιρτούνιας, ότι μήπως θα μπορούσαμε και λόγω πανδημίας, διότι βλέπουμε ότι η πανδημία μας άνοιξε άλλους δρόμους, τους δρόμους της τεχνολογίας, και λόγω πανδημίας μήπως θα μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαδικτυακό συνέδριο, είναι στο χώρο του πολιτισμού, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα με την καινούργια τεχνολογία. Θα θέλαμε να γίνει διαζώσεις, αλλά δεν γίνεται. Μήπως λοιπόν κάναμε κάποιο digital festival. Έπεσε λοιπόν αυτή η ιδέα και αρχίσαμε, το σκεφτήκαμε, το κουβεντιάσαμε και πολλά από τα μέλη του επιμελητηρίου αποφάσισε το καθένα στο είδος του να ετοιμάσει ένα βίντεο, είτε αυτό είναι συζήτηση, είτε είναι βίντεο εικονικής ξενάγησης σε έκθεση, είτε είναι διάλεξη, είτε είναι θεατρική παράσταση. Ο καθένας θα ετοίμαζε κάτι, όχι όλα. Αν σας ρωτούσα ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του φεστιβάλ, τι θα μου λέγατε? Οι βασικοί άξονες, δηλαδή τα θέματα που θα προβληθούν, τα βίντεο, γιατί αυτά τα βίντεο έρχονται πλέον στην πλατφόρμα που έφτιαξε το επιμελητήριο, που μπορεί στην πλατφόρμα και η πλατφόρμα αυτή θα το εμφανίσει, όπως θα πούμε και μετά. Θα σας πω. Ποια παιδεία του πολιτισμού θα δει ο επισκέπτης στο φεστιβάλ? Θα δει ορισμένες διαλέξεις, γιατί θέλω να προσθέσω εδώ, τα μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν, κάναμε πρόταση σε 2-3 εξωτερικούς φορείς που είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλό προϊόν πολιτιστικό πάνω στο θέμα και στον άξονα των 200 ετών και συμμετέχουν φιλικά και ουσιαστικά φυσικά, όπως είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο είχε κάνει σειρά διαλέξεων και διαλέξαμε 3 διαλέξεις από αυτές, βιντεοσκοπημένες. Η πρώην λυρική, το Ολύμπια, δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων, που έκανε το Μάρκο Μπότσαρη, μια καταπληκτική όπερα, και όπερα επομένως. Είναι η ΕΡΤ, που μας έδωσε ένα ντοκιμαντέρ από τα ορφανά του 1821, τα ντοκιμαντέρ, τη σειρά αυτή που πρόβαλε, και είναι και η εταιρεία του Ιδρύματος Κωνσταντακόπουλου στην Πελοπόννησο, το ΤΕΜΕΣ δηλαδή, που έκανε τις 4 πόλεις, την ιστορία των 4 πόλεων, δηλαδή Τρίπολη, Τρυπολιτσά, Καλαμάτα, Ναύπλιο και το Ναβαρίνο. Μάλιστα. Ένα ντοκιμαντέρ. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί και ο διευθυντής του είναι και μέλος της Επιτροπής, είναι το Άνοιγμα Σύρος, που μας έχει ετοιμάσει
μικρά films animation που έχουν σχέση με το 1821. Ο Καραμιτσάνης, ο Βασίλης ο Καραμιτσάνης. Λοιπόν, όλα αυτά θα προβληθούν. Τώρα, υπάρχει, εκτός από αυτά που σας είπα, υπάρχουν ξεναγήσεις εκθέσεων που έχουν σχέση με τον φιλελληνισμό. Δύο ξεναγήσεις από τον Κακογιάννη, μία ξενάγηση από, από την έκθεση που είχε η Γενάδιος Βιβλιοθήκη και βεβαίως υπάρχει και θέατρο. Το άφησα τελευταίο, γιατί είναι και το γιατί? Το οποίο, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι και το μόνο το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο Digital Festival, στο φεστιβάλ γενικά αυτό. Γιατί είναι μία συμπαραγωγή των Διεθνών Σχέσεων Πολιτισμού μαζί με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού ψαχνόντουσαν πάντοτε αν υπήρχε θεατρικό έργο που να έχει σχέση με την Ελληνική Επανάσταση στην Αμερική και λόγω βέβαια Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου μας ενδιέφερε πάρα πολύ το θέμα Αμερικής και τελικά βρέθηκε έργο το οποίο, αμερικάνικο έργο, αμερικάνου συγγραφέα του Μάρκου Νόα, το οποίο γράφτηκε και παίχτηκε στη Νέα Υόρκη για πολύ λίγες το 1822, δηλαδή 200 ένα χρόνο μετά την Επανάσταση. Ξέρουμε ότι εκείνη την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε αναπτυχθεί ένα πολύ ισχυρό φιλελληνικό κίνημα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αλληλογραφία ανάμεσα στον Τόμας Τζέφερσον, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, και τον Αδαμάντιο Κοραή, η οποία μάλιστα δημοσιεύθηκε η μετάφρασή της εξ ολοκλήρου στη χώρα μας πρόσφατα, και θα ήθελα να μου πείτε εάν φωτίζεται αυτή η πλευρά και με ποιο τρόπο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο φεστιβάλ σας. Φωτίζεται, βεβαίως φωτίζεται, διότι περιλαμβάνουν και οι δύο και οι δύο εκθέσεις του Ιδρύματος Κακογιάννη είναι εκθέσεις που έχουν σχέση με το 1821, αλλά ανήκουν σε συλλογές Ελληνοαμερικανών. Επίσης, ο φιλελληνισμός της Γεναδίου αναφέρεται πάρα πολύ στο θέμα της Αμερικής. Υπάρχει πολύ υλικό. Και βεβαίως το θέατρο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο υλικό. Είναι αμερικάνικο έργο. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Απολύτως. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 Μαρτίου. Ποιος θα μας εισάγει στο τρίμερο αυτό? Είναι τρίμερο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δηλαδή αύριο. 4, 5, 6 Μαρτίου και ξεκινούν διαδικτυακά βέβαια με δωρεάν εγγραφή για όλο τον κόσμο. Γιατί ξεκινούν... Θα το πούμε αυτό, ότι το μόνο που απαιτείται είναι μόνο εγγραφή και τίποτε άλλο. Όχι τίποτε άλλο. Και θα μεταδοθούν, γιατί η κάθε μέρα έχει διαφορετικές παραγωγές. Δεν είναι κάθε μέρα οι ίδιες παραγωγές. Η κάθε μέρα διαρκεί περίπου 3,5 ώρες με 4 η έκταση του φεστιβάλ με διάφορες παραγωγές. Λοιπόν, επειδή θέλουμε να καλύψουμε ώρα Ευρώπης και Ανατολής, ανατολικά δηλαδή από εμάς, αρχίζουμε στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Το ίδιο πρόγραμμα της κάθε μέρας, θα μεταδίδεται και στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, που είναι ώρα μεσημεριανή απογευματινή της Αμερικής. Άρα το φεστιβάλ έχει μια ευρύτερη απεύθυνση, σωστά. Δεν μένουμε μόνο εντός των συνόρων και εντός της ώρας αυτής της ζώνης κόσμου. Το,
το φεστιβάλ γίνεται με εξωστρέφεια. Δηλαδή να βγει ο ελληνικός πολιτισμός έξω. Έξω. Το ότι βεβαίως είναι θέματα δικά μας και μπορεί όποιος θέλει και όποιος ακούει αυτή τη στιγμή να μπει στο site του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το www.amcham.gr, και θα δει αμέσως, είναι η πρώτη εκδήλωση και μπαίνει, κάνει εγγραφή και παρακολουθεί όλο, ό,τι τον ενδιαφέρει από αυτό, είτε είναι διάλεξη, είτε είναι θέατρο, είτε είναι animation, είτε είναι μικρού μήκους φίλμους, είτε ντοκιμαντέρ. Μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν. Τη δεύτερη μέρα πάλι θα έχει άλλο πρόγραμμα και την τρίτη μέρα πάλι, την Κυριακή, άλλο πρόγραμμα. Άλλο πρόγραμμα. Το υλικό είναι πολύ πλούσιο, θα διατηρηθεί φαντάζομαι ως αρχείο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν είναι στους στόχους σας και τις φιλοδοξίες σας να έχει έναν ετήσιο χαρακτήρα αυτό το φεστιβάλ. Ναι. Σκέπτεστε να κάνετε και του χρόνου κάτι ανάλογο? Κοιτάξτε, το φεστιβάλ αυτό άρχισε, πρέπει να πω, σαν ιδέα πιλωτικά. Όμως βλέπουμε ότι εξελίχθηκε σε μια μεγάλη παραγωγή όλο. Βεβαίως, όταν ετοιμάζουμε κάτι με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, όπως τα δύο διεθνή συνέδρια τα οποία θα επαναληφθεί, το έχουμε θεσμοθετήσει δηλαδή, το Athens Culture Symposium. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι αναδιετία, εναλλάξ μάλλον, να είναι ένας χρόνος το διεθνές συνέδριο και τον άλλο χρόνο να είναι το Digital Festival. Όμως, από εδώ και πέρα, δεν θα είναι μόνο τα μέλη της Επιτροπής που ετοιμάζουν παραγωγές. Θα απευθυνθούμε χωρίς πολιτισμού, οι οποίοι θα μπορούν να ετοιμάσουν και να μας παραδώσουν, ώστε εμείς να μπορούμε να τα εξάγουμε. Είσαστε σε θέση τώρα να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς, με ποιους έχετε κάνει, ας πούμε, τις πρώτες επαφές? Είναι πρόωρο. Ήδη από το τωρινό φεστιβάλ, αμέσως μόλις απευθυνθήκαμε στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ήταν η χαρά τους ότι θα συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πράγμα. Το ίδιο και ο Δήμος των Αθηναίων. Ήθελε πάρα πολύ να συμμετέχει. Δεν θα υπάρχει κανένας φορέας. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε δυσκολία στο να πούμε όχι. Να αποκλείσετε κάποιους που ενδεχομένως θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί σας. Όσον θα καθιερωθεί, θα μπορεί αναδιετία να βγαίνει και να βγει, προσέξτε, διότι και με όλο αυτό που βγάζουμε, δεν βγάζουμε απλώς τον αρχαίο μας πολιτισμό, τον οποίο βέβαια τον ξέρουν όλος ο κόσμος ή ο περισσότερος. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγει ο σύγχρονος πολιτισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Έχουμε πάρα πολύ καλό πολιτιστικό προϊόν τις νέους καλλιτέχνες σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις μορφές πολιτισμού. Νομίζετε ότι υπάρχει μια ασυμμετρία γενικότερα ανάμεσα στην προβολή του αρχαίου πολιτισμού, του κλασικού πολιτισμού να πούμε καλύτερα, και του σύγχρονου? Θα έπρεπε έξω να δώσουμε περισσότερο βάρος στην προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού? Κοιτάξτε, τον αρχαίο μας, τον κλασικό μας πολιτισμό, τον οποίο θεωρώ ότι είναι το brand name της Ελλάδας, αυτό είναι, τον ξέρουν όλοι. Όλοι. Και μπορώ να σας πω σε πολλά θέματα περισσότερο και από εμάς. Δηλαδή ο Όμηρος ή ορισμένοι αρχαίοι τραγικοί μας και αυτά, οι ξένοι ξέρουν πολύ ίσως περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς. Εννοώ και στα σχολεία τους και στα πανεπιστήμια. Ο σύγχρονος πολιτισμός είναι που πρέπει να βγει, διότι έχουμε πάρα πολύ καλούς, πολύ καλή λογοτεχνία, πολύ καλό θέατρο, πολύ καλή μουσική, σε όλα τα θέματα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και
Αυτό είναι. Σε αυτό όμως το πράγμα πρέπει να υπάρξει μία στρατηγική. Εάν δεν βάλεις μία στρατηγική, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Εγώ σαν Διεθνή Σχέση Πολιτισμού, με όσες ξένες χώρες, γιατί έχω δουλέψει με πολλές ξένες χώρες, είτε είναι σκανδιναβικές, είτε είναι βαλκανικές, είτε είναι η Ιαπωνία, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Ρωσία, βλέπω πόσο βοηθεί το ίδιο το δημόσιο, το κράτος, να βγει ο πολιτισμός τους έξω. Και δεν εννοώ Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί ξέρετε ότι πολλές χώρες δεν έχουν Υπουργείο Πολιτισμού. Και η Κύπρος δεν έχει Υπουργείο Πολιτισμού, έχει Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Και άλλες χώρες δεν έχουν. Τα Υπουργεία Εξωτερικών βοηθάνε πάρα πολύ στο να βγάλουν τον πολιτισμό έξω. Πρέπει λοιπόν... Φαντάζομαι ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχετε και την στήριξη και τη συνδρομή της Ιθαγένειας. Θα χρησιμοποιήσω, μιας και είστε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, έναν αγγλικό όρο. Τι feedback είχατε από την Ομογένεια? Πάρα πολύ καλό, διότι ήδη είχαμε το Επιμελητήριο, έστειλε την ανακοίνωση του φεστιβάλ, ήδη την έχει ανακοινώσει. Ήδη τα πανεπιστήμια είναι ενημερωμένα. Η πρεσβεία μας εκεί βεβαίως είναι ενημερωμένη, όχι μόνο ενημερωμένη, αλλά όλοι τα έχουν περάσει στα site και στη λίστα τους, στη λίστα των πελατών. Οπότε έχουμε μεγάλη συμμετοχή ήδη μέχρι τώρα. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους και περήφανους. Και βεβαίως ήταν μια χρονιά που θέλαμε ο άξονας να είναι η Ελληνική Επανάσταση, αλλά από εδώ και πέρα μπορούν να είναι αφιερώματα και σε άλλα θέματα. Όπως και τα συνέδρια που έχουμε κάνει, τα οποία συμβαδίζουν με την εμπορική πλευρά του επιμελητηρίου και ανοίγουν ορίζοντες στον κόσμο του πολιτισμού, ήταν το 2015 όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά για αυτοχρηματοδοτούμενο πολιτισμό και το 2017 ήταν όταν μιλήσαμε ότι για να έχει η Ελλάδα 12 μήνες τουρισμό, που δεν έχουμε, θα πρέπει να ο προορισμός να είναι πολιτισμός. Και έχουμε άπειρα σημεία σε όλη την Ελλάδα που μπορεί να τα αξιοποιήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε, αν πούμε έτσι. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την πολύ κέρια σήμανση από την κυρία Ζωζό Λιδωρίκη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ένα φεστιβάλ που αγκάλιασαν πολύ. Ανάμεσά τους είναι και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αύριο η έναρξη στις 4 του μηνός, Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο που είναι χορηγός επικοινωνίας.